Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς τη λέξη γλουτένη? Ναι, η αλήθεια είναι ότι το περίμενα αυτό. Και τώρα τι θα κάνεις αν σου πω ότι αυτή η συσχέτιση είναι τελείως λάθος? Και αν είναι λάθος, τότε γιατί έχουμε δαιμονοποιήσει τόσο πολύ τη γλουτένη? Πριν απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις, θέλω να δούμε λίγο σε τίτλους στο γαστρεντερικό μας σύστημα και να μάθουμε τι συνέβη στο χάμπουργκερ που μόλις έφαγες. Η μπουκιά λοιπόν θα μπει από το στόμα και αφού λιώσει με τη μάσηση θα την καταπιείς. Γνωστή διαδικασία. Έτσι μπαίνει στον ισοφάγο που είναι ένα σωλήνας 25 εκατοστών περίπου, σαν κλειστή νεροτσουλήθρα, και καταλήγει σε ένα σάκο που λέγεται στομάχι. Εκεί με διάφορα ένζυμα αλλά και με τις κινήσεις του ίδιου του στομάχου, η μπουκιά θα υποστεί ακόμα μεγαλύτερη επεξεργασία και θα γίνει ομοιογενής και έτοιμη να περάσει στο επόμενο τμήμα που ονομάζεται λεπτό έντερο, το οποίο είναι ένας μακρύς σωλήνας μήκους περίπου 7 μέτρων. Το λεπτό έντερο τώρα χωρίζεται σε τρία μέρη: το δωδεκαδάκτυλο, την ίσθυδα και τον ηλαιό. Δουλειά του είναι γενικά να απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του φαγητού, όπως λιπαρά οξέα, σάκχαρα ή βιταμίνες, και να τα μεταφέρει στο αίμα. Έπειτα, το τρίτο τμήμα του λεπτού εντέρου, ο ηλαιός, τελειώνει και από εδώ συνεχίζει ένας πιο χοντρός σωλήνας 1,5 μέτρου περίπου, που λέγεται παχύ έντερο, το οποίο χωρίζεται σε τυφλό, ανιών κόλλων, εγκάρσιο κόλλων, κατιών κόλλων, σιγμοειδές κόλλων και ορθό. Δουλειά του είναι να απορροφά το περίσσευμα του νερού πίσω στο αίμα, μαζεύοντας έτσι όλες τις άχρηστες ουσίες που δεν απορροφήθηκαν από τον οργανισμό σε μια στερεή μάζα, τα κόπρανα, τα οποία αποβάλλονται από το σώμα. Αυτά σαν μια πολύ πρόχειρη αναφορά για τις ανάγκες του επεισοδίου. Περισσότερες λεπτομέρειες σε άλλο βίντεο. Τώρα θέλω λίγο να εστιάσουμε συγκεκριμένα στο λεπτό έντερο. Αν κόψουμε ένα κομμάτι του και κάνουμε zoom στο εσωτερικό του τείχωμα, θα δούμε ότι η επιφάνειά του είναι καλυμμένη από αμέτρητες μικροσκοπικές προεξοχές σαν δάχτυλα, που λέγονται εντερικές λάχνες ή αλλιώς βίλες, με μέγεθος περίπου 0,5 με 1,6 χιλιοστά. Αν πάμε ακόμα πιο κοντά, θα δούμε ότι η κάθε βίλα είναι φτιαγμένη από πολλά κύτταρα, στιβαγμένα το ένα δίπλα στο άλλο σαν τουβλάκια. Αυτά λέγονται επιθυλιακά κύτταρα. Το κάθε ένα από αυτά έχει και αυτό στην επιφάνειά του μικρές προεξοχές που λέγονται μικρολάχνες ή μικροβίλες. Όλες αυτές οι αναδιπλώσεις κάνουν τη συνολική επιφάνεια του εντέρου πολύ μεγάλη, έτσι ώστε η απορρόφηση των συστατικών του φαγητού να γίνεται από περισσότερα σημεία. Και αυτά τα πραγματάκια εδώ ανάμεσα? Αυτά λέγονται καλικοειδή κύτταρα και εκρίνουν βλένα η οποία καλύπτει όλη την εσωτερική επιφάνεια του εντέρου. Γιατί η βλένα αυτή έχει το ρόλο τελωνίου. Επιτρέπει στα θρεπτικά συστατικά να φτάσουν μέχρι το τείχωμα και να απορροφηθούν από τα επιθυλιακά κύτταρα προς τα αιμοφόρα αγγεία, αλλά ταυτόχρονα εμποδίζει και πολλούς παθογόνους μικροοργανισμούς που προσπαθούν να κάνουν το ίδιο. Τα επιθυλιακά κύτταρα τώρα είναι βιδωμένα πάνω σε μία βάση συνδετικού ιστού που λέγεται βλενογονικό χώριο. Αυτό φτάνει μέχρι το κέντρο της κάθε βίλας και από εκεί μεταξύ των άλλων περνάνε αιμοφόρα αγγεία και κάνουν περιπολία πολλά κύτταρα του ενοσοποιητικού. Ανάμεσα τώρα στις βίλες βρίσκονται αυτά εδώ τα χαντάκια που λέγονται κρύπτες. Μέσα σε αυτές παράγονται συνεχώς νέα επιθυλιακά κύτταρα, τα οποία τοποθετούνται στην επιφάνεια ανανεώνοντας έτσι το επιθύλιο του εντέρου κάθε λίγες μέρες. Τέλος, μέσα στις κρύπτες υπάρχουν και τα κύτταρα πάνε, τα οποία μόλις καταλάβουν ότι εκεί γύρω υπάρχει κάποιος μικροοργανισμός, αρχίζουν να παράγουν αντιμικροβιακές ουσίες για έξτρα προστασία. Και μετά από αυτή την ευχάριστη μίνι ξενάγηση, νομίζω ήρθε η ώρα να περάσουμε και στο παρασύνθημα. Τι είναι η γλουτένη? Όταν λέμε γλουτένη, εννοούμε ένα σύμπλεγμα πρωτεϊνών, τις προλαμίνες και τη γλουτελίνη, που φυσιολογικά βρίσκεται σε σπόρους κάποιων δημητριακών όπως το σιτάρι, το κριθάρι και η σίκαλη. Εκεί, ενωμένη με το άμυλο, βοηθάει το φυτό να τραφεί όσο μεγαλώνει. Στη βιομηχανία του φαγητού, η γλουτένη είναι πολύ διάσημη, αφού λόγω της δομής της επιτρέπει στη ζύμη να φουσκώνει πιο εύκολα και να γίνεται πιο ελαστική. Γι' αυτό, εκτός από τα δημητριακά που βρίσκεται φυσικά, μπορεί να προστεθεί και σε επεξεργασμένες τροφές όπως πολλά σνακ. Και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Γιατί τόσο μίσος εναντίον της? Αυτό συμβαίνει γιατί το 1% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από κοιλιοκάκη, μια γενετική ασθένεια που δεν τους επιτρέπει να φάνε γλουτένη. Και όταν λέω γενετική, εννοώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κόλλησαν την αρρώστια όσο ζούσαν, αλλά γεννήθηκαν με αυτή, την κληρονόμησαν δηλαδή από τους γονείς τους. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν ένας ασθενής με κοιλιοκάκη φάει γλουτένη? Η γλουτένη λοιπόν, όπως όλες οι τροφές, θα καταλήξει στο λεπτό έντερο. Και ενώ τα περισσότερα συστατικά της τροφής διασπώνται από τα ένζυμα του πεπτικού συστήματος, αυτή δεν διασπάται εντελώς. Σε φυσιολογικές συνθήκες τώρα, ο φράκτης των εντεροκυττάρων δεν επιτρέπει σε μεγάλα μόρια να περάσουν στο βλενογονικό χώριο. Μία πρωτεΐνη όμως από τις προλαμίνες του σιταριού, η γλιαδίνη, δεν υπακούει σε κανόνες. Έτσι μπορεί να περάσει το φράκτη αυτό και να βρεθεί άνετα στην απέναντι όχθη. Και εδώ ξεκινάει το πάρτι. Ας κάνουμε λίγο zoom να δούμε καλύτερα.
Μέσα στο χώριο, η γλυαδίνη θα συναντήσει έναν μόνιμο κάτοικο του εντέρου, ένα ένζυμο που λέγεται ιστική τρανσγλουταμινάση. Τι κάνει αυτό τώρα? Φαντάσου ότι είσαι στο σχολείο και την πρώτη ώρα την έχεις με τον καθηγητή που δεν σε χωνεύει. Μη με κοιτάς, ξέρεις για ποιον μιλάω. Όλοι τον είχαμε αυτό τον κομπλεξικό σε κάποια φάση. Και ενώ λοιπόν έχει ήδη νεύρα, πετάγεται από πάνω και ο σπαστικός συμμαθητής και φωνάζει: «Κύριε, κύριε, ο Γιαννάκης όταν δεν κοιτούσατε σας έκανε γκριμάτσες!» Αυτός ο συμμαθητής είναι η ιστική τρανσγλουταμινάση. Αυτή λοιπόν κάνει μία μικρή μετατροπή στη γλυαδίνη και αλλάζοντάς της μόνο ένα αμινοξύ, την κάνει κυριολεκτικά κόκκινο πανί για τα κύτταρα του νοσοποιητικού που ούτως ή άλλως λόγω της κοιλιοκάκης δεν τη συμπαθούσαν. Διάφορα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα τώρα, όπως είναι τα μακροφάγα και τα δενδρυτικά κύτταρα, τρώνε τη γλυαδίνη και παρουσιάζουν τμήματά της πάνω σε υποδοχή στην επιφάνειά τους, που οι συγκεκριμένοι όμως υπάρχουν μόνο αν ο οργανισμός πάσχει από αυτή την ασθένεια. Από εδώ και πέρα, τα κύτταρα αυτά θα περάσουν μία βόλτα από τον κοντινότερο λεμφαδένα και εκεί θα συναντήσουν τα πρώτα ανώριμα ταφλεμφοκύτταρα, τα οποία θα δουν τα εκτεθειμένα κομμάτια της γλυαδίνης και θα μετατραπούν είτε σε ταφκύτταρα τοξικά λεμφοκύτταρα που θα παράξουν τοξικές ουσίες για να πολεμήσουν τον εχθρό, οι οποίες όμως είναι καταστρεπτικές για το γύρο ιστό, είτε σε τα βοηθητικά που με τη σειρά τους θα ενεργοποιήσουν τα β' λεμφοκύτταρα, τα οποία θα αρχίσουν να παράγουν πλασματοκύτταρα που θα φτιάξουν αντισώματα εναντίον της γλυαδίνης, της ιστικής τρανσγλουταμινάσης αλλά και του τριγύρω ιστού. Σαν να τσαντίζεται δηλαδή τόσο πολύ ο δάσκαλός σου που ρίχνει τιμωρία σε σένα, στο συμμαθητή που σε κάρφωσε αλλά και σε ολόκληρη την τάξη. Έτσι επειδή μπορεί. Όλο αυτό το σκηνικό λέγεται φλεγμονή και όπως σε κάθε μάχη έχουμε καταστροφές, απώλειες και γενικά τίποτα δεν μένει όρθιο, έτσι και εδώ την πληρώνει το τείχωμα, ιδιαίτερα του 12δακτύλου και του πρώτου τμήματος της νίστιδας, αφού αυτά είναι τα πρώτα σημεία του λεπτού εντέρου τα οποία έρχονται σε επαφή με τη γλουτένη. Αν ρίξουμε τώρα μία ματιά σε δύο αληθινές εικόνες από βιοψία του λεπτού εντέρου, μία από έναν υγιή άνθρωπο και μία από έναν ασθενή με κοιλιοκάκι, θα δούμε ότι ενώ στην πρώτη οι βίλες είναι ψηλές και περήφανες, στη δεύτερη είναι ατροφικές, κοντένουν δηλαδή. Επίσης, ενώ στην πρώτη οι κρύπτες είναι φυσιολογικές, στη δεύτερη έχουν γίνει πολύ βαθιές, έχουμε δηλαδή υπερπλασία. Και ταυτόχρονα το γλαινογονικό χώριο κάτω από τις βίλες φαίνεται να έχει παχύνει σε σχέση με την εικόνα του υγιούς ατόμου. Το μεγαλύτερό μας πρόβλημα τώρα που κόντυναν οι βίλες είναι ότι μειώθηκε αυτόματα και η εσωτερική επιφάνεια του εντέρου. Μικρότερη επιφάνεια σημαίνει και μικρότερη απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών που φτάνουν μέχρι εκεί. Με απλά λόγια, σε περίπτωση κοιλιοκάκης, εσύ τρως το χάμπουργκερ, αλλά ο οργανισμός σου δεν μπορεί να πάρει όλα τα συστατικά του. Σαν να έχεις φάει μόνο το μισό. Και τα συστατικά που δεν απορροφήθηκαν. Πρώτα απ' όλα, το νερό που δεν μπόρεσε να περάσει από το έντερο στο αίμα θα αποβληθεί. Κοινώς θα σε πιάσει διάρρεια, η οποία είναι και το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα της κοιλιοκάκης. Έπειτα, συστατικά που δεν απορροφώνται, όπως η βιταμίνη B12 και ο σίδηρος, μπορεί να οδηγήσουν σε ανεμία. Η βιταμίνη K σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγιών, η βιταμίνη D και το ασβέστιο σε οστεοπόρωση και πολλά πολλά άλλα θρεπτικά συστατικά που χάνονται μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια βάρους. Επιπλέον, όλα αυτά τα συστατικά που μένουν στο έντερο και δεν περνούν στο αίμα, γίνονται τροφή για τα βακτήρια που βρίσκονται φυσιολογικά εκεί, με αποτέλεσμα αυτά να αρχίσουν να παράγουν αέρια, δημιουργώντας τον ασθενή αίσθημα φουσκώματος και όχι μόνο. Επίσης, επειδή το έντερο δεν είναι πλέον σε θέση να απορροφήσει καλά ούτε τα λιπαρά οξέα που περιέχονται στο φαγητό, αυτά αποβάλλονται με αποτέλεσμα να καταλήγουν στα κόπρανα, δίνοντάς τους ανοιχτό χρώμα, λιπόδη εμφάνιση και μια πολύ έντονη και άσχημη μυρωδιά. Η αυξημένη αποβολή των λιπαρών οξέων στα κόπρανα με μία λέξη ονομάζεται στεατόρια. Ένα ακόμα περίεργο σύμπτωμα που μπορεί να εμφανιστεί είναι η λεγόμενη ερπιτοειδής δερματίτιδα, η οποία παρά το όνομά της δεν έχει καμία σχέση με τον έρπη. Αυτό είναι ένα εξάνθημα με μικρές φυσαλίδες και φαγούρα ή κάψιμο που εμφανίζεται περισσότερο σε σημεία όπως οι αγκώνες, τα γόνατα και το τριχωτό της κεφαλής και προκαλείται από την έκρηξη των αντισωμάτων που φτιάχτηκαν εναντίον της γλυαδίνης και τα οποία κατέληξαν να επηρεάζουν και το δέρμα. Άλλα συμπτώματα που μπορεί να διακρίνει κάποιος με κοιλιοκάκι είναι κούραση, αφού το σώμα πλέον δεν έχει αρκετή ενέργεια εφόσον δεν τρέφεται σωστά, ναυτία, εμετός ή πόνο στην κοιλιά. Όμως δεν είναι ντε και καλά απαραίτητο ότι θα εμφανίσει συμπτώματα κάποιος που πάσχει από κοιλιοκάκι, αφού περίπου το 1 τρίτο των ασθενών είναι ασυμπτωματικοί, παρόλο που μπορεί να παρουσιάζουν ατροφία στις βίλες. Τώρα, πώς μπορούμε να ξέρουμε με αποδείξεις ότι κάποιος πάσχει από κοιλιοκάκι? Αν ο γιατρός σου υποψιάζεται ότι έχεις την ασθένεια, θα σου κάνει μία σειρά από τεστ. Σκέψου λογικά. Τι διαφορετικό μπορεί να έχει ένας ασθενής με κοιλιοκάκι που δεν έχει ένας υγιής άνθρωπος? Πρώτα απ' όλα τα βλαβερά αντισώματα που είπαμε και πιο πριν ότι δημιουργούνται στη διάρκεια της φλεγμονής. Έτσι λοιπόν μπορούμε να βάλουμε αυτόν τον άνθρωπο να φάει κάτι με γλουτένη και έπειτα να του πάρουμε λίγο αίμα και να δούμε αν φτιάχτηκαν τα συγκεκριμένα αντισώματα. Δεύτερον,
μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας κάποιες αλλοιώσεις στα τυχώματα του πρώτου τμήματος του λεπτού εντέρου με μία διαδικασία που λέγεται γαστροσκόπηση. Με τη γαστροσκόπηση περνάμε έναν ειδικό λεπτό σωλήνα από το στόμα του ασθενή, ο οποίος φτάνει μέχρι το στομάχι και το δωδεκαδάκτυλο. Ο σωλήνας αυτός έχει στην άκρη του μία κάμερα με την οποία μπορούμε να δούμε κατευθείαν αν υπάρχει κάποια αλλοίωση στα τυχώματα, αλλά και ειδικά εργαλεία με τα οποία ο γαστρεντερολόγος μπορεί να πάρει ένα μικρό κομματάκι και να το στείλει στο εργαστήριο, όπου με τη βοήθεια μικροσκοπίου θα δούμε αν η δομή του είναι φυσιολογική ή όχι. Η διαδικασία αυτή μέχρι εδώ ονομάζεται βιοψία. Βιοψία επίσης μπορούμε να κάνουμε και στο εξάνθημα του δέρματος, παίρνοντας ένα κομμάτι που θα το στείλουμε στο εργαστήριο για να δούμε αν είναι όντως επιτοειδής δερματίτιδα. Και αν οι αλλοιώσεις της κοιλιοκάκης βρίσκονται στο υπόλοιπο λεπτό έντερο, η γαστροσκόπηση δεν φτάνει μέχρι εκεί. Σε αυτή την περίπτωση δίνουμε στον ασθενή να καταπιεί μία κάμερα τόσο μικρή όσο ένα χάπι. Έπειτα η κάμερα αυτή βγάζει συνεχώς φωτογραφίες από όλο το πεπτικό του σύστημα και τις στέλνει σε ένα μηχάνημα εγγραφής που ο ασθενής φοράει γύρω από τη μέση του σαν ζώνη. Επιπλέον, εφόσον η κοιλιοκάκη είναι γενετική, αυτό σημαίνει ότι η πληροφορία για αυτήν βρίσκεται γραμμένη στο DNA του ασθενή. Παίρνοντας λοιπόν ένα δείγμα όπως κύτταρα από το εσωτερικό του στόματος, αίμα ή σάλιο, μπορούμε να δούμε αν υπάρχουν στο DNA τα βλαβερά γονίδια της κοιλιοκάκης. Αν όντως υπάρχει έστω και ένα από αυτά, το ρίσκο να την αποκτήσεις αυξάνεται, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αν το έχεις θα αρρωστήσεις υποχρεωτικά. Υπάρχει δηλαδή πάντα μία πιθανότητα να έχεις όντως ένα από τα ελαττωματικά γονίδια, χωρίς ωστόσο να παρουσιαστεί ποτέ πρόβλημα. Και πώς θεραπεύεται αυτό το πράγμα? Δυστυχώς δεν υπάρχει θεραπεία που να εξαλείφει την κοιλιοκάκη. Όπα κάτσε, δηλαδή οι ασθενείς είναι καταδικασμένοι? Όχι βέβαια. Αν και δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε την ασθένεια, μπορούμε πάντα να την περιορίσουμε. Αφού λοιπόν οι ασθενείς έχουν φλεγμονή κάθε φορά που μπαίνει στο λεπτό τους έντερο η γλουτένη, τα πράγματα είναι στη θεωρία τουλάχιστον πολύ απλά. Την κόβουμε από τη διατροφή. Έτσι ο οργανισμός δεν θα έχει λόγο να ξεκινήσει φλεγμονή, οι βίλες δεν θα καταστραφούν, το σώμα δεν θα έχει πρόβλημα να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά του φαγητού και όλα μέλι γάλα. Περίπου. Βλέπεις, δεν είναι εύκολο πράγμα να περιορίσεις τη γλουτένη, αφού αυτή βρίσκεται κυριολεκτικά παντού. Και ενώ είναι εύκολο να κόψεις κάποια φαγητά που ξέρεις ότι την έχουν σίγουρα, δεν μπορείς να ξέρεις πάντα πού αλλού πιθανόν να βρίσκεται κρυμμένη έστω και σε ίχνη. Γι' αυτό και θα έχεις προσέξει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους διάφορες τροφές που καθιούνται ότι είναι gluten free, δεν περιέχουν δηλαδή γλουτένη. Έτσι, οι ασθενείς με κοιλιοκάκη μπορούν να φάνε με περισσότερες επιλογές χωρίς να φοβούνται. Προσωπικά, το μόνο αρνητικό που βρίσκω σε όλη αυτή την προώθηση των gluten free είναι ότι διαφημίζονται τις περισσότερες φορές χωρίς εξήγηση και χωρίς να ξεκαθαρίζει κανείς σε ποια άτομα στοχεύουν. Έτσι, καταλήγει να δημιουργείται η εντύπωση στο μέσο άνθρωπο ότι τα gluten free είναι για όλους πιο καλά για την υγεία, δεν ξέρω, ότι μπορεί να δυνατίζουν κιόλας και πολλά πολλά άλλα συμπεράσματα τα οποία φυσικά δεν έχουν καμία βάση. Και κάπως έτσι βλέπουμε υγιή άτομα που αρχίζουν να ακολουθούν σαν μόδα αυτή τη δίαιτα, χωρίς να έχουν ούτε κοιλιοκάκη, ούτε κάποια άλλη δυσανεξία στη γλουτένη. Θα μου πεις και πού είναι το πρόβλημα. Δεν κερδίζουν κάτι με αυτή τη δίαιτα, okay, αλλά δεν χάνουν κιόλας, σωστά? Λάθος! Από τα προϊόντα χωρίς γλουτένη, πολλές φορές λείπουν κάποια θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες, σίδηρο, φυτικές ίνες κλπ. Που σε κανονικές συνθήκες βρίσκονται σε φαγητά που δεν έχουν υποστεί την επεξεργασία των gluten free. Και όσο για αυτούς που ελπίζουν να χάσουν κιλά κόβοντας τη γλουτένη, πολλά από αυτά τα τρόφιμα έχουν ενισχυτικά γεύσεις με περισσότερη ζάχαρη και λιπαρά και συνεπώς έχουν και περισσότερες θερμίδες. Όχι και η καλύτερη επιλογή για να δυνατήσει κανείς. Και νομίζω ότι μέχρι εδώ καλύψαμε τις βασικές πληροφορίες για την κοιλιοκάκη, τη γλουτένη αλλά και το γιατί δεν είναι καλό να την αποφεύγουμε αν δεν υπάρχει λόγος. Αν σου άρεσε το σημερινό θέμα, μπορείς να κάνεις ένα like, μια εγγραφή, μια κοινοποίηση ή και να ακολουθήσεις το Human Nature στα social media. Και φυσικά, όπως κάθε φορά, να θυμίσω ότι το βίντεο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βγει κάποιο συμπέρασμα, ούτε να αντικαταστήσει την ιατρική διάγνωση. Οπότε, για οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία για την υγεία σου, πρέπει πάντα να απευθύνεσαι μόνο στο γιατρό που σε παρακολουθεί. Ήμουν η Άννα και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Stay tuned!